Για τελευταία φορά την Πέμπτη, οι υπεύθυνοι ενός ηθοποιού στην Πρίζ του Βελγίου γέμισαν το φορτηγό για τη μεταφορά μπύρας στο εργοστάσιο εμφιάλωσης. Στο εξής, η μεταφορά της μπύρας θα γίνεται μέσω ενός υπόγειου αγωγού μήκους 3 χιλιόμετρων. Ο αγωγός κατασκευάστηκε για να προστατευθούν οι διατηρητές πλακώστρωτοι δρόμοι της μεσαιωνικής βελγικής πόλης. Ήταν πολύ σημαντικό να βρεθεί αυτή η λύση για το πρόβλημα της μεταφοράς, διότι αν θέλουμε να εργαστούμε με σύγχρονο τρόπο, από καιρού εις καιρόν χρειάζεται να επιτρέψουμε στα φορτηγά να εισέρχονται στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Και αυτό ακριβώς δεν μας αρέσει, διότι πάντα υπάρχει κίνδυνος για τα ιστορικά κτίρια και τους ιστορικούς δρόμους, εξηγεί ο Δήμαρχος της Μπρίζ. Μέσω του αγωγού θα μεταφέρονται περίπου 4.000 λίτρα μπύρα την ώρα από το ζυθοποιείο στο εργοστάσιο εμφιάλωσης. Η κατασκευή του αγωγού κόστησε 4 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 10% από προσφορές πολιτών. Το ιστορικό κέντρο της Μπρίζ προστατεύεται από την UNESCO.